Η λήψη αεροπορικών αποφάσεων είναι μια σύνθετη διαδικασία κατά τη διάρκεια της πτήσης η οποία βελτιώνεται και απλοποιείται με την απόκτηση πτυτικής εμπειρίας. Κατά τη διάρκεια της πτήσης οι αποφάσεις καλούνται να είναι κέρυες και υλοποιήσιμες με κύρια κριτήρια πρώτα την ασφάλεια της πτήσης και δεύτερον την εκτέλεση της αποστολής, είτε αυτή είναι επιχειρησιακή είτε για λόγους αναψυχής. Οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας εισέλθει στην παραπάνω διαδικασία πρέπει να εξεταστεί με βάση τα παραπάνω κριτήρια και τη συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητος. Το τρίπτυχο λήψης αποφάσεων εξετάζει τις εξής παραμέτρους: το χειριστή του αεροσκάφους, το αεροσκάφος και το εξωτερικό περιβάλλον. Είναι ένα συμπυκνωμένο και αποδοτικό μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αρχάριους μαθητές μέχρι και έμπειρους χειριστές αερογραμμών. Μπορεί να παράξει γρήγορα και επιτυχημένα αποφάσεις που μπορούν να εκτελεστούν ασφαλώς κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αυτό το μοντέλο μπορεί να γίνει πιο σύνθετο με τη συμπερίληψη επιπρόσθετων παραμέτρων, αυτόματα όμως καθίσταται και πιο χρονοβόρο. Ο χρόνος είναι ένα πολύτιμο και καθοριστικό στοιχείο κατά την πτήση που πρέπει να προστατεύεται με φιδό. Απ' την άλλη πλευρά, η ασφάλεια της πτήσης δεν πρέπει να διακυβεύεται σε καμία περίπτωση. Εξετάζοντας το τρίπτυχο που αναφέραμε, ξεκινάει μια διαδικασία εσωτερικών ερωταπαντήσεων σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε εκείνη τη στιγμή. Ας δούμε τι ρωτάμε τον εαυτό μας σύμφωνα με το τρίπτυχο. Για το χειριστή του αεροσκάφους. Είμαι κατάλληλα προετοιμασμένος για αυτή την πτήση. Είμαι σε καλή φυσική κατάσταση. Πότε πέταξα τελευταία φορά. Πότε προσγειώθηκα τελευταία φορά με πλάγιο άνεμο. Έχω την κατάλληλη εκπαίδευση για τη συγκεκριμένη πτήση. Για το αεροσκάφος. Είναι το αεροπλάνο μου κατάλληλο για αυτή την πτήση. Είναι πλώιμο. Έχει τον εξοπλισμό που χρειάζομαι για την πτήση. Πόσα καύσιμα απομένουν ακόμη. Έχει φώτα για προσγείωση μετά τη δύση του ηλίου. Για το εξωτερικό περιβάλλον. Πώς είναι ο καιρός τώρα. Πώς θα είναι ο καιρός την ώρα της απογείωσης και της άφιξης. Έχω ξαναπετάξει με παρόμοιες συνθήκες και πότε. Μήπως πρέπει να ματαιώσω την πτήση λόγω άσχημου καιρού και να φτάσω στον προορισμό μου με άλλο μέσο. Μήπως πρέπει να επιστρέψω στο αεροδρόμιο αναχώρησης ή να κατευθυνθώ σε κάποιο άλλο γνωστό προορισμό. Αυτό είναι ένα σύντομο παράδειγμα από μια ακολουθία ερωταπαντήσεων που ο κάθε πιλότος έχει προετοιμάσει και τις εκτελεί κάθε φορά που καλείται να λάβει ή να αλλάξει μια απόφαση. Τέλος, καταλήγουμε να έχουμε ένα personal checklist και τα personal minimums, τα οποία αναθεωρούνται ανατακτά χρονικά διαστήματα εφόσον έχουν προηγηθεί κάποιες από τις παρακάτω συνθήκες. Παραδείγματος χάρη, απόκτηση πτυτικής εμπειρίας, επιπλέον ειδική εκπαίδευση, απόκτηση ανώτερου πτυχίου ή ειδικότητας, απόκτηση πτυτικής εμπειρίας σε ειδικό περιβάλλον όπως αεροδρόμια με ιδιαιτερότητες, εδαφική διομορφία ή άλλα χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν, γνωρίζουμε εκ των προτέρων αν μπορούμε ή όχι να εκτελέσουμε και να ολοκληρώσουμε την πτήση ή αν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι ώστε να φέρουμε τις παραμέτρους υπέρ μας. Αυτή η διαδικασία λήψης αποφάσεων εξελίσσεται διαρκώς και ο κάθε πιλότος τη διαμορφώνει σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες.